Λιγέντες από τον Ανεμοστρόβιλο, τις παρακολουθούμε. Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στους ιδιοκτήτες των κατοικιών ως και 2.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος της ζημιάς. Οι πιστώσεις αυτές θα καλυφθούν από το προϋπολογισμό του Υπουργείου. Επίσης, έχει εγκριθεί και έχει ήδη ενσωματωθεί στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης το συνολικό εκτιμόμενο ποσό που αφορά τη συνολική αποζημίωση. Θα απαιτηθούν περίπου τρεις με τέσσερις εβδομάδες για να καταβληθεί το συνολικό ποσό, νομένου ότι οι δικαιούχοι, οι ιδιοκτήτες θα παρέχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση. Και για τον σκοπό αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες μαζί με την επαρχιακή διοίκηση. Επίσης, πρέπει να πω ότι έχει συμπληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που αφορά τις υποδομές. Συνεχίζει φυσικά η επαρχιακή διοίκηση και το κόστος το έχει αναλάβει και αυτό η κυβέρνηση όσον αφορά, και όχι η τοπική αρχή, όσον αφορά την αποκατάσταση των όποιων ζημιών αφορούν κρατικές υποδομές ή υποδομές της τοπικής αρχής. Ναι, θα καλύψει το πλήρες κόστος, το πλήρες εκτιμόμενο κόστος. Το πλήρες εκτιμόμενο κόστος, όπως ξέρετε, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία ισχύουν παγκύπρια και για τους δικαιούχους, αλλά και για τις εκτιμήσεις. Υπάρχει εκτίμηση αναμονάδας για κόστο. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Όταν υπάρχει κάτι, ένα υλικό, ας πούμε, υπερπολυτελείας, δεν θα καλυφθεί όλο. Και έχω δώσει και ένα παράδειγμα, επειδή καλύπτουμε και 20 συσκευές, αλλά καλύπτουμε και υλικά οικοδομής. Εάν, ας πούμε, έχει καταστραφεί μια τηλεόραση των 3.000 ευρώ, δεν καλύπτεται 3.000 ευρώ ως αποζημίωση από το φορολογούμενο. Υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος βάσει τον οποίο γίνονται οι εκτιμήσεις. Και δεν θα μπορούσε να γίνει, αλλά θα καλυφθεί το 100% του εκτιμόμενου κόστος, ενώ στα περασμένα χρόνια, αυτό έγινε και το 2015 για να είμαι ειλικρινής, περασμένα χρόνια μπορούσε να καλυφθεί μέχρι ένα κάποιο ποσοστό. Συγγνώμη. Όχι, τα 2.000 ευρώ είναι το εφάπαξ ποσό που θα δοθεί άμεσα τις επόμενες μέρες, ούτως ώστε για κάποιοι που έχουν οικονομικά προβλήματα, ενδεχομένως που δεν έχουν τους ίδιους πόρους, να μπορούν να αρχίσουν τις εργασίες. Και θα είναι μέρος του συνολικής εκτιμόμενης αποζημίωσης, η οποία, όπως σας είπα, θα πάρει κάποιες εβδομάδες. Και εκεί που υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία... Εκεί που υπάρχει ασφαλιστική εταιρεία, με την καταγραφή από την επαρχιακή διοίκηση, θα μπορούν και, έχουν ήδη ειδοποιηθεί ότι πρέπει να κληθεί ασφαλιστική εταιρεία, ούτως ώστε να αρχίσει η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία. Δεν θα γίνει διπλή κάλυψη και από το κράτος και από την ασφαλιστική εταιρεία. Το 100% σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια οροφή συγκεκριμένη μάξιμου ποσού. Όχι, δεν έχει μπει μάξιμου ποσού. Αν προκύψει κάτι από τις εκτιμήσεις, θα το δούμε, αλλά δεν είναι. Εντάξει. Και για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να δώσουμε και συγχαρητήρια σε όλες τις υπηρεσίες του κράτους, γιατί πιστεύω έδρασαν άμεσα. Μέσα σε λίγες ώρες συμπληρώθηκε και η καταγραφή σε ένα μεγάλο αριθμό έκτασης ιδιωτικών περιουσιών που υπέστη στις ζημιές. Η πολιτική άμενα από την πρώτη στιγμή ήταν εκεί, βοήθησε, βρέθηκε, προσφέρθηκε διαμονή σε όλους. Κάποιοι την αποδέχθηκαν. Ήταν όλοι στη διάθεσή τους. Η ΑΕΚ με ένα τεράστιο συνεργείο δούλεψε πάρα πολλές ώρες για μια μεγάλη ζημιά, η οποία αποκαταστάθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι η ανταπόκριση όλων των υπηρεσιών ήταν άμεση. Να είστε καλά.